Λοιπόν, πριν αρχίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το κανάλι Νέξι και τον κύριο Γιώργο Παρδίδη που οργανώνει την συζήτηση, γιατί ελπίζουμε να έχουμε μια άλλη συζήτηση στο μέλλον. Τον κύριο Παπαδαγόρου και του πιο γνωστού αρχηγογράφου που έχει ο λόγο μα, τον κύριο Ζαβότη, τον κύριο Πόλη, που πιστεύω οι παραπάνω σα είναι ακούτε το αθλητικό πρόγραμμα. Ίσως είναι το πιο popular αθλητικό πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα στην Κύπρο. Δεν κάνω λάθος. Σε αυτό το μεταξύ. Αξιγάσω ότι το φίλο μου ήταν εξή. Αθλητικός μας. I would like to welcome the two players, Jim Nicolas team manager Nicolas Karasamanis, Aris player, I'm a manager supporter as well, Mara Gudakis, and Mr. Airosa from AEL. Θέλω να βοηθήσουμε για να κάνουμε την συζήτηση, να ζητήσω τη βοήθεια του φίλου του Μαρτίνου για να μου πει ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης που έπαιζε μέσα στη Leeds που μπήκε στην Εθνική Αγγλίας. Το 1972-1973. Επειδή εγώ ήμουν στην Αγγλία, το τέλειο, εγώ θυμούμαι ότι το 70-71 πηγαίναμε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και δεν βλέπαμε ούτε ένα μαύρο παίκτη στο γήπεδο. Κανένας μαύρος παίκτης. Actually, in the mid-war years, between the First and the Second World War, Tottenham Hotspur had the very first black player. Who was that? The name was? Και στο τέλος, ο πρώτος παίκτης ήταν ένας που είχε στη λύση, ύστερα παίξε στην Εθνική Αγγλία. Ο Κάνιγκαμ, όχι ο Κάνιγκαμ, πριν το Κάνιγκαμ, είχε ένα άλλο. Τέλος πάντων. Σήμερα, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτός ο ρατσισμός που βγήκε στην Αγγλία το 1971, εξαφανίστηκε εντελώς. Άρα έγινε αρκετή δουλειά και γίνεται αρκετή δουλειά σε όλη την Ευρώπη και την FIFA για να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Και επομένως και εμείς στην Κύπρο πρέπει να το δουλέψουμε, διότι δυστυχώς στην Κύπρο τότε φαινόμενα υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα. Ίσως να έχουν σχέση με την πολιτική, εκτός που το άθλημα έχουν σχέση με την πολιτική, έχουν σχέση με πολλά άλλα πράγματα. Και ο ρατσισμός δεν περιορίζεται μόνο στο χρώμα, αλλά περιορίζεται και στη θρησκεία. Εξαπλώνονται και στη θρησκεία και στις διάφορες εθνικότητες και παντού. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει μέσα στον ρατσισμό και που πρέπει οπωσδήποτε να το εξαφανίσω. Εντάξει. Λοιπόν, να μιλήσουμε ελληνικά, λίγο να μπορείς να μεταφράσεις τώρα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε που σας θέλαμε. Μιλώ εκ μέρους του σταθμού μας, το κανάλι 6. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι γιατί το κανάλι τρέχει ένα πρόγραμμα. Ανέλαβε ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται EU Solidarity. Και έχει να κάνει φυσικά με την, τον εκπολιτισμό, η δεκμάτιση των πολιτών για το τι έστει ρατσισμό και ποια είναι η αντιμετώπιση του. Εμείς ως αθλητικό τμήμα κληθήκαμε να βρούμε δικούς μας τρόπους προκειμένου να ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα και επειδή ακριβώς ασχολούμαστε με τα ποδόσφαιρα, δυστυχώς σχεδόν, μόνο με τα ποδόσφαιρα, σκεφτήκαμε ότι στην Κύπρο, που είπε στον κύριο Γρηγορίου, και στην Αγγλία πλέον το φαινόμενο του ρατσισμού σχεδόν πάει να εκδοθεί τουλάχιστον στα γήπεδα. Δυστυχώς, σε σχέση με την Αγγλία, δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς, ως Κυπριακό ποδόσφαιρο, ως Κύπροι φίλαθλοι, δημοσιογράφοι, ακόμη και παίχτες. Και σκεφτήκαμε να σας φέρουμε εδώ μέσα ενώπιον σας δύο πολλά σημαντικούς παίχτες ομάδων του Λεμεσού. Ο Μάρκο της ΑΕΛ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2012, διεθνής παίχτης με την Εθνική Αγγόλας, σπουδαίο δεξί μπακ, για όσους ξέρετε το ποδόσφαιρο. Και ο Μάρκο του Άρη, ο Μάρκος του Άρη, γιατί από την Ελλάδα ο Μάρκος Μαρκουδάκης, ο οποίος είναι ένας παίκτης που φέτος με τις εμφανίσεις του έκαμε όλη την ποδοσφαιρική Κύπρο να αναρωτηθεί ποιος είναι ο Μαρκουδάκης.
Είμαστε επίσης και ενδιαφέρον από τον Αποέλ για να τον αποκτήσει πριν από μήνες. Το χρόνο δύσκολο να τον λύσει ο Άρης, αλλά είναι άλλη περίπτωση του Δούρη, θα μας τα πεις μετά μεταξύ μας. Είπαμε να σας φέρουμε εδώ μέρε και μαζί τους να, μέσα από διαδραστική ας πούμε, κατάσταση να μάθουμε που τσίνους πώς ζουν τον ρατσισμό ως μαύροι πολίτες που είναι. Γιατί όπως σωστά είπαν και οι καθηγητές σας, ο ρατσισμός είναι μονοφυλετικός, κοινωνικός, θρησκευτικός, σεξουαλικός, σε όλο το φάσμα της ζωής. Υπάρχει ρατσισμός, αλλά εμείς να το επικεντρώσουμε στο ποδόσφαιρο. Πώς ένας παίκτης αντιμετωπίζει στην Κύπρο τον ρατσισμό, εάν τον έχει βιώσει, κάποιες ιστορίες που έχουν να μας διηγηθούν, κάποια ωραία πράγματα, να δεν εστιάζουμε μόνο στα κακά, μπορεί και κάποια άλλα καλά πράγματα. Και έχουμε τους δαμέ. Να μας πούν μερικές ιστορίες και άμα θέλετε εσείς μετά μπορείτε να θέσετε οποιασδήποτε ερωτήσεις που αφορούν τον ρατσισμό, όχι σε ποια ομάδα να πάει του χρόνου. Να σας εστιάσουμε για μέσα στο ρατσισμό. Ποιος να κερδίσει η Δευτέρα. Να πούμε στον Μάρκο να μας πει καταρχήν. Πώς έχει βιώσει καθόλου το φαινόμενο του ρατσισμού. About this, the problem is when the fans, everybody here have one team, I understand from outside you can shout, you can make everything for me, it doesn't matter. Because we have you feel your club, you are Aries, you are AEL, you are Apollon, and I understand the behavior when you are upset with, even if it's black or white. The point that for me is bad is when I play against him, for example, but another guy and he's like this all the time. And the problem for me is that you are in a game and sometimes you don't understand what's happening in the pitch and you feel one guy like Negro, like you, Mavro, many things and I don't understand me, but the worst thing I and this is the problem for me. I understand the people because I have friends, whites, my best friend is white and when also he's upset, he's also extreme. Black and I understand when you are upset, but for me it's almost like this. I don't feel in the world. Μεταξύ των επαγγελματίων, μεταξύ των συναδέλφων, δηλαδή εκτός που είναι κερκίδα, αγαπώσω εντός του γηπέδου οι αντίπαλοι. Ναι, το πιπέτω, ότι πολλές φορές βιώνουν το πράγμα. Που είναι η κερκίδα, είναι λογικό σε ένα σημείο, διαρκεί 5-10 λεπτά, διαρκεί λόγω πολιτικό, πολλές φορές λόγω κουλτούρας, αλλά το σιλόφερ ήταν, παίζεις ένα παιχνίδι και ο συμποδοσφαιριστής σου, ο αντίπαλος σου παραπάνω. Εξετοιμάζεις το πρώτο λεπτό στο 90, λέει σου μάθω, και καταλάβω κάποιες λέξεις παραπάνω, εγώ δεν μαθαίνω, και νιώθεις ότι είμαστε επαγγελματίας με πολλά καλά ωφελήματα στον ποδοσφαιριστή και βλέπω το πράγμα να εξελίσσεται που είναι αρχή του παιχνιδιού στο τέλος. Αυτό πρέπει να ήταν μια αγάπη ενευριασμένη, επειδή τον οπαδό μπορείς να πεις ότι είμαστε κρίση ένα κωδικό, μπορεί να πεθυσμένος, μπορεί να προσπαθεί να σε κάνει εκτός παιχνιδιού, αλλά με τον επαγγελματία δεν το αποδέχομαι. Εγώ είμαι ισχυρότερη. Και ποια ήταν η ισχυρότερη αντίδραση που είσαι μες στο γήπεδο, βιώνοντας τον πράγμα του ρατσισμού. The worst thing that what was your reaction? What was your worst reaction? First of all, I grew up in Portugal. Did you get fight with them? Did you get used to that? How did you react? Yes. No, in the beginning, because I'm from Angola, but I grew up in Portugal. The more racist is from the old or more kids. That's why maybe it's education. The kids they all don't understand. All the parents. Educate like that. It's like, for example, you eat some banana in one place and the kid say, "Hey monkey." Okay,
the people smile, but the parents have to start to say that it's not correct. Because, okay, I smile also because he's a kid, but it's not always they are innocent. They know what they say. The things I start to, from there, from in Portugal. But after I grow up, I don't care. This, you get used. You get used for them. Can you get used to what you gonna do? You gonna fight every time that they call you something you like? That depends. Sometimes I don't accept it. See, if it's only in the field one guy start to hear all the time, I don't have to stomach for. Μάρκο, εσύ είσαι μια ενδιάμεσα περίπτωση. Γιατί ναι, είσαι στο δέρμα μαύρο, είσαι Έλληνα όμω, γεννημένο στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι εσύ βιώνει αυτή την κατάσταση των καιρών που θυμάσαι. Γεια σα και από μένα. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω και να πω κάποια πράγματα πάνω στο ρατσισμό. Θα το συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Μάρκο, ότι όλα οφείλονται για μένα, πιστεύω, στο θέμα μόρφωσης. Όταν ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται και μορφώνεται, νομίζω αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ, επειδή ξέρετε, η μητέρα μου είναι από Αφρική, ο πατέρας μου είναι Έλληνας και τυπικός, μεγάλωσα σε μια κοινωνία μέσα σε άσπρους. Ειδικότερα όταν ήμουν στο σχολείο δεν ένιωσα κάποια... δεν ένιωσα ποτέ διαφορετικότητα. Ειδικά στα παιδιά στο σχολείο είναι ένα μεγάλο κλειδί για μένα. Και αυτό που κάνετε τώρα είναι εξαιρετικό. Το να δείξετε στα παιδιά ότι δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είναι ένα κομμάτι το οποίο το ανακάλυψαν κάποιοι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν και να καταπατήσουν κάποιους άλλους. Ευτυχώς εγώ, όσο βρισκόμουν στο σχολείο, ένιωσα αγάπη, δεν ένιωσα ποτέ διαφορετικός. Δεν ήμουνα το μαύρο παιδάκι στο σχολείο, ήμουνα ο Μάρκος του σχολείου. Μεγαλώντας βέβαια, δέχτηκα κι εγώ κάποια χτυπήματα ρατσισμού. Είτε στην κοινωνία μου, είτε μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά πάντα προσπαθούσα, επειδή είχα τη σωστή μόρφωση πάντα από το σπίτι μου μέσα και από το σχολείο, τα αντιμετώπιζα με χιούμορ. Πολύ σημαντικό ακόμα αυτό που είπε και ο Μάρκο, ότι το φαινόμενο αυτό δεν μένει μόνο στον φύλαθλο κόσμο, αλλά ακόμα και από συνεργάτες σου, δηλαδή που ξέρουν τη δουλειά σου, ξέρουν το επάγγελμά σου. Γίνεται όμως πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα έχει εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο μέσα στο γήπεδο, μιλάω για τον αθλητισμό τώρα. Γίνονται κάποιες κινήσεις από τη FIFA, γίνονται διάφορα σποτάκια, αν δείτε στο YouTube, στην τηλεόραση, από πολλούς διάσημους ποδοσφαιριστές και προσπαθούν να δώσουν ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ένα είναι ο σκοπός, ένα είναι the target. The goal is one, everyone is one. Προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας, όπως λέει ο Μάρκος, βλέπετε ότι προσπαθεί και αυτό με το χιούμορ να γελάσει, να το αποφύγει. Αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο. Όταν ακούς πολλές φορές και 10.000 κόσμο και σε γιουχάρι, σου κάνουν προφωνήματα μαϊμού και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο. Είδαμε και τελευταία, νομίζω, το τελευταίο επεισόδιο που ήταν στην Ισπανία με τον Τάνι Άλβες στην Μπαρτσελόνα και πετάξει ένα μπανάνα. Και αυτό είδατε πως αντέδρασε. Με χιούμορ έπεσε την μπανάνα, την έφαγε και το ευχαριστώ και την άφησε. Αυτή είναι η έξυπνη τρόπη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει χωρίς βία βέβαια το ρατσισμό. Και όμως είχε την περίπτωση, Μάρκο, του Εφρά με τον Σουάρες, σίγουρα, που στο τέλος, ας πούμε, η μόνη λύση ήταν τιμωρία του Σουάρες, ασθενή ποινή, ας πούμε, του Σουάρες, πρόσφυγε του σωματείου, ας πούμε, επειδή συνέχεια, από την καταλάβαμε, τουλάχιστον τρεις φορές, είπε του νεκρίτο. Και το είπε χαϊδευτικά. Μα πώς μπορείς να πεις νεκρίτο του άλλου χαϊδευτικά. Δεν υπάρχει.
Σίγουρα και όπως σας είπα, επειδή αυτές οι κινήσεις τώρα που κάνει και οι βαριές ποινές που, που βάζουν τώρα πια στις ομάδες, είτε οι φιλάθλοι κάνουν κάτι, είτε ένας παίκτης κάποιες ομάδες, νομίζω ότι βοηθάνε στο να προσπαθήσουμε να εγκλωβίσουμε τον ρατσισμό. Υπήρξε κάποια περίπτωση που βγήκε από τα ρούχα σου όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα γήπεδα όταν έτυχε ρατσιστική να αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, επειδή όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι είμαι άνθρωπος που διασκεδάζω πάρα πολύ, έχω χιούμορ. Ποτέ δεν κατάφερα να με βγάλω έξω από τα ρούχα μου. Σίγουρα πολλές φορές ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, αλλά πίεζα τον εαυτό μου ότι δεν θα πέσω ποτέ στο επίπεδό τους. Γιατί ένας άνθρωπος που κάνει κάτι τέτοιο δεν ξέρει πρώτα απ' όλα, δεν ξέρει, δεν είναι μορφωμένος. Άρα είναι λογικό ένας ανόητος δεν μπορεί να με πειράξει. Αυτό σκεφτόμουν πάντα. Εντάξει, το ότι αντιμετωπίζω σε διάφορες έδρες όταν πηγαίνω κάποια ρατσιστικά σχόλια και όλα αυτά, πολλές φορές πονάνε στον τούπο. Αλλά θα ήταν καλό να σταματήσει και αυτό, γιατί δεν έχει σημασία αν είσαι μαύρος, αν είσαι Κινέζος, αν είσαι Άραβας. Γιατί βλέπουμε και τώρα τελευταία έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους Άραβες. Ναι. Για μένα δεν θέλω ότι όλοι οι Άραβες είναι κακοί. Γενικότερα είναι το θέμα είναι αν είσαι καλός αθλητής. Αν είσαι καλός αθλητής, ναι. Δεν έχει σημασία τι είσαι. Πού σημαίνει ο ρωτήσεις και πού σημαίνει. Να μάθει τα παιδιά μου. Ναι. Ρωτήστε, δεν τα έκορνα. Ναι. Δεν θέλω να κάνω εγώ, έχω πολλές ώρες να κάνω. Ελληνικά να σου πω. Ελληνικά διαφέρει και αγγλικά. Σου λέει ένα μάχη ο άλλος και ψηφίζει στο αυτί σου διάφορες λέξεις. Ρατσιστικές εσείς. Μετά στο παιχνίδι σου, ας πούμε, επηρεάζει ψυχολογικά, μπορείς να ανταποκριθείς όπως... Να προσπαθείς είναι δύσκολο. Προσπαθείς να είσαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι σου γιατί ξέρεις πολλές φορές ξεφεύγεις, ίσως μετά αντιδράσεις και θα ζημιωθεί η ομάδα σου. Γιατί θα κάνεις κάτι κακό, θα τιμωρηθείς από το διαιτητή, θα σε βγάλει έξω. Δεν θα είσαι εσύ συγκεντρωμένος ώστε να μπορέσεις να προσφέρεις στην ομάδα σου. Και γι' αυτό προσπαθείς να το αποβάλεις ό,τι και αν σου λέει, να μην δώσεις σημασία. Πολλές φορές βέβαια είναι δύσκολο. Τότε απευθύνεσαι στον διαιτητή, του λες πρόσεξε το, αυτός ο άνθρωπος συνέχεια μιλάει ρατσιστικά και νομίζω ότι και οι διαιτητές βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, είναι κοντά στους παίκτες, βλέπουν τις διαφορετικότητες και είναι κοντά και προσπαθούν να κρατάνε τις ισορροπίες. Μιλάς για εδώ στην Κύπρο, Μάρκο, ή και στην Ελλάδα? Εδώ στην Κύπρο είμαι, τώρα είναι ο δεύτερος χρόνος, είμαι πολύ λίγο καιρό. Στην Ελλάδα, ας πούμε, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια, γιατί παίζω αρκετά χρόνια από το σώρο, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν πάρα πολύ. Παλαιότερα, ας πούμε, όταν ήμουν και πιο μικρός, ήταν το φαινόμενο του ρατσισμού ήταν τεράστιο. Ήταν πάρα πολύ. Ακόμα και ποδοσφαιριστές ίδιας ομάδας, οι φύλακες της ίδιας ομάδας, έβριζαν ποδοσφαιριστές τους. Δηλαδή δεν αγαπούσαν την ομάδα τους και έβριζαν έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είτε επειδή ήταν μαύρος, ήταν δεν ξέρω τι. Αυτό όμως, όπως σας είπα και με την Κύπρα και όλα αυτά που γίνονται, νομίζω ότι σιγά σιγά περιορίζεται. Είναι καλά να ακούσω και την άποψη του Μαρκού Δωρεός, ο οποίος έχει 5 χρόνια στην Κύπρο και νομίζω προχθές είχε ένα επεισόδιο με τον Τεβισέντη και έπεσε και ξύλο να πάει. So, the point is that... how I can explain it? We are in... I don't know, is in a difficult situation and nervous is a little bit more high, but this guy, I'm very straight guy, I'm not too high. This guy is a bad guy, because the way, you can call me names, but the way that you call me,
you can understand your orientation or your your mentality. That's why this get me so upset. Because when if I play one place that they can call me everything, I like this. I don't get I get more focus. For me, it's good. They can shout. I prefer. But if one player like him, I don't accept him. That's why some problems. Θέλω να πω κάτι σε αυτό που είπε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λόγω η καταγωγή του βρισκόταν, είναι από Αργεντινή, Αργεντινούς. Και ξέρετε ότι στην Αργεντινή το ποσοστό ρατσισμού είναι πολύ υψηλό. Διότι παλαιότερα υπήρχε και πολύ. Ήταν φασιστικό νομίζω το πολίτευμα. Και ίσως να μην φταίει τόσο πολύ ο ποδοσφαιριστής. Όσο το ότι μεγάλωσε σε μια κουλτούρα, σε μια κοινωνία που το φαινόμενο ρατσισμού το θεωρούν φυσιολογικό. Γι' αυτό θέλω πολλές φορές, γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα μόρφωσης. Όταν μαθαίνεις και από παιδική ηλικία και του δίνεις τα σωστά εφόδια, νομίζω ότι στο μέλλον δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάποιο φαινόμενο ρατσισμού να αντιδράσει ρατσιστικά σε κάποιον άλλο λόγο σεξουαλικής προτίμησης, λόγω χρώματος, λόγω εκφύσεως και όλα αυτά. Γι' αυτό σας ξαναλέω και τονίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του σχολείου κατά του ρατσισμού. Πιστεύετε πως η ΚΟΠ έχει πάει αρκετά μέτρα να αντιδράσει στην κοινωνία? To make something. Because they don't understand what happened in the field. How I can say, if I tell you, or you believe me, or you don't believe. If you ask me, Vicente, you're gonna say, you don't call me like this because he changed a t-shirt with with Ohene, the black guy, just to show maybe I'm not racist, you know. But all the games in my hair, hello, I kill. Okay, doesn't matter. Many things, that one time you explode, and but nobody see. And how they, what they can. Do you think the refs or the Cyprus Football Federation is doing enough, or you think that they can do more? You've been I think they do enough. I remember last year with. Νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολλά. Το θέμα είναι να αποδειχτεί αυτό που θέλει να πει ο Μάρκο. Πολλές φορές ότι είναι. Μα το παράδειγμα, μιλούμε για κάτι γήπεδα από 80.000 κόσμο με 150 κάμερες. Εμείς έχουμε 4 που δεν θα καταλήξουμε. Εγώ που είμαι στον πάγο και βλέπω το, για να κάνεις focus των ρατσισμών, πρέπει να δεις πάνω από ένα αυτοκίνητο τον παίκτη που κοντεύκουζε 17 ευρώ στο μετρινά βέβαια. Και μέτρα μπορεί να ακολουθήσει ακριβώς τι του λέει. Και πολλές φορές να ακούεις ότι δίδυσου δεν μπορεί να παρακολουθήσει συνέχεια τους ποδοσφαιριστές. Αλλά στην Ευρώπη έχουν κάμερες παντού. Μιλούμε πολύ εύκολα μπορεί να κάνεις κάτι ένα player. Ακόμα δεν είναι εύκολο, επειδή στην περίπτωση που ανάφερα πριν με τον Ευρά και τον Σουάρες, έπρεπε να φέρουν κάποιον που διαβάζει τα λόγια, ας πούμε, να καταλάβουν τι ακριβώς είπε ο Σουάρες και πόσες φορές. Ναι, η κάμερα έπιασε, ναι, αλλά ήταν πολλά δύσκολο. Θα θυμάστε, δηλαδή, πήραν εβδομάδες και μήνες ώσπου να βγει η απόφαση του Σουάρες και τιμωρήθηκε. Στο γήπεδο, θυμούμαι μια φορά στο γήπεδο της Chelsea, πέρσι, προπέρσι, ένας οπαδός έκανε τη μαϊμού για έναν αντίπαλο παίκτη. Και αμέσως τον Ήβραν, ξέρανε ήταν season ticket holder, έφυγε από το γήπεδο, δεν ξαναπατά στη Chelsea. Το μάτς της Chelsea με την PSG, το οπαδός της Chelsea να No, racist. There was racist comments. He was making monkey gestures. No. There was one incident at Stamford Bridge where the fan
behind the goal was making monkey gestures to one of the opposing players, and the cameras picked him up, and that was it. He was a season ticket holder, no more. From the following game, he was out of the stands. Out of the stands. But in Cyprus, it's difficult. Yes, this is where Mr. Karamanis is saying that it's very difficult because we don't have the cameras, we don't have the technology. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και θα τα ρωτήσω τον Μάρκον. Είναι κλασική περίπτωση του Μιχαήλ ποτέ πέρσι. Ολόκληρη κερκίδα έκανε τον πίθηκο και τιμωρήθηκε ο Μιχαήλ ποτέ. Δηλαδή, με ποιητή απάντησή σας ότι κάνει η ΝΑΦ η Ομοσπονδία, νομίζω δεν κάνει αρκετά. Δεν αντιλαμβάνομαι στην ποδοσφαιριστή, δεν θέλω να πάρει κόντρα μέσα στην Ομοσπονδία, αλλά εγώ ως πολίτης δεν είμαι ευχαριστημένος. Σίγουρα πάντοτε θα υπάρχει κάτι καλύτερο. Κάνει βήματα, υπό. Ίσως πολλές φορές κάποιες αποφάσεις που παίρνει να μην είναι τόσο δραστηριές όσο θα έπρεπε. Στην περίπτωση του ποτέ, θυμάμαι ότι κάτι που είχε γίνει στην αντιδράση ήταν το πρώτο καιρό που είχα έρθει εδώ πέρα. Απλά δεν έμαθα ποτέ την τιμωρία, τι είχε γίνει. Σίγουρα, αν είχε τιμωρήσει τότε τους φιλάθλους, νομίζω ότι δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Αλλά με το να τιμωρεί τον ποδοσφαιριστή, δίνει το δικαίωμα ξανά μελλοντικά στους φιλάθλους, οποιαδήποτε ομάδα, να ξανακάνει το ίδιο. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και οι κάμερες, είναι και ο εξοπλισμός για να μπορέσεις. Ακόμα και τώρα βρίσκουν έξυπνους τρόπους, θα έλεγα, οι ποδοσφαιριστές και κρύβουν τώρα πια το στόμα τους και μιλάνε και λένε ρατσιστικά. Είναι πάρα πολλά. Είναι δύσκολο το κομμάτι του ρατσισμού για να το αντιμετωπίσεις. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις και αν δεν ρίξεις πραγματική γροθιά στο μαχαίρι, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Επιτρέπετε, ο κ. Σίγουρος είναι ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο στην Κύπρο. Γιατί για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα πρέπει να γίνει παραδοχή ότι υπάρχει το πρόβλημα. Δυστυχώς στην Κύπρο τα επίσημα όργανα της πολιτείας, το Υπουργείο Παιδείας παραδείγματος χάρη, ποτέ δεν παραδέχεται ότι γίνονται υπάρχουν ρατσιστικά προβλήματα στα σχολεία. Παρόλο που υπάρχουν. Η κοινωνία μας η ίδια, η αστυνομία, θα μπορούσε κάλλιστα όταν έγινε το επεισόδιο το συγκεκριμένο με την Ομόνοια, με τον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας, να φωτογραφίσει τρεις από αυτούς τους οπαδούς που φωνάζουν τα ρατσιστικά συστήματα, είναι ποινικό αδίκημα. Το ρατσιστικό σύστημα και τα ρατσιστικά σχολεία είναι ποινικό αδίκημα. Τιμωρούνται με φυλάκιση από τον νόμο. Πότε τιμωρήθηκε κάποιος στην Κύπρο? Ότι η αστυνομία δοκίμασε να κατηγορήσει κάποιον για ρατσισμό στην Κύπρο. Άρα το πρόβλημα είναι βαθύτερο βέβαια. Στα γήπεδα ενδεχομένως να μην είναι τόσο σοβαρό αν δει κανείς την πλευρά της κακής συνήθειας που έχουν οι οπαδοί αλλά και οι ποδοσφαιριστές να βρίσκουν εκείνον το οποίο πιστεύουν ότι θα ενοχλήσει τον αντίπαλο και να τον το χτυπήσουν και να τον εκνευρίσουν. Αν είναι μεσανός, να του πούμε είσαστε κάξτε, ο γονάτου, ξέρω εγώ. Αν είναι λευκοζιά, το γονάτου βούτυρο. Αν είναι, ξέρω εγώ, καταλάβατε, θα βρει, μέσα σε τούτα τα πλαίσια, μπορεί ακόμα να δεις ότι δεν είναι ρατσιστής, απλώς ψάχνει να έβρει έναν τρόπο να τον κάνει τον, να ενοχλήσει, να ευνευρίσει τον ποδοσφαιριστή. Αν δεν έβρει καταλήγει, να του πει για την οικογένεια. Πάλι δεν έπρεπε να πρέπει να βελτιωθεί. Έστω αλλά πολλές φορές σε έναν αστείο που είναι παραλυπόμενα, είναι σοβαρό. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ. Απλώς το όμως θέλω να πω ότι ο ρατσισμός είναι ένα γενικότερο φαινόμενο το οποίο στην Κύπρο ακόμα δεν το έχουμε δεχτεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τα βήματα που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό. Αυτό είναι επίπεδο να επισημάνω. Το οποίο αφορά όλους μας και όλη την πολιτεία και τον καθένα ξεχωριστά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους ίδιους τους μαθητές αν πράγματι πάσει στα γήπεδα ή ακόμα να μην πούμε στα γήπεδα. Ναι. To ask themselves, αν βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους σαν ποδοσφαιριστές ή αν βλέπετε ένα έκχρωμο άτομο στην κοινωνία μας, αν δείτε αύριο έναν Κινέζο να επαρπατά, αν τους πράγματι βλέπετε με διαφορετικό μάτι και γιατί. Εν τούτο, νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς την ερώτηση σαν νεαρά παιδιά, να αποφύγουμε τον ρατσισμό. Το γιατί τους βλέπουμε διαφορετικά. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε ανώτεροι από τους ανθρώπους.
Γιατί τους βλέπουμε διαφορετικά? Και αν τους βλέπετε διαφορετικά, είτε σου λέω, είτε είναι έγχρωμος, είτε είναι Κινέζος, είτε η γυναίκα ακόμα. Μουσουλμάνος. Μουσουλμάνος. Αύριο, το που βλέπω θα πάει το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο, είναι με τους γκέι. Γιατί ίσως να ξεπεράσουμε το θέμα με τον ρατσισμό και να το πάρουμε, α, είναι γκέι αυτός, να τον ρωτήσουμε. Είσαι γκέι ή δεν είσαι γκέι? Για να είσαι γκέι είναι να ξεκινήσουν άλλα συνθήματα πάνω στην κερκίδα. Και θα αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή πάμε να λύσουμε έναν, όπως και οι Άγγλοι τώρα. Λύσαν κάπως το πρόβλημα με τον ρατσισμό, αλλά τώρα ακούγεται συνέχεια, ξέρεις, engaging-os. Age un-engaged? It's starting to come out, and the players are admitting, yes, I'm gay, or I'm bisexual, or whatever. And it's becoming an issue now in the locker rooms, in the clubhouses, and in the stands, whether I'm gay or not. Hey, if I am, what does that have an effect on my game? Does it have an effect on the way I'm playing? I'm here because I'm good at what I do. I play football. I'm here because I'm good at playing basketball or whatever. I'm a good athlete. Even in American football, in the NFL, where you see these really big, muscular guys, and you think they're the ultimate in male appearance, and they're macho, and they're coming out and they're saying, I'm gay. Should that make a difference on how I perform, or how we look at them as players, or as people in our society? Should we look at them differently? And if you do think that you should, then you need to start questioning yourself as to why you look at them differently. Is it because you have some problems? You have the issues? Or is it they who have the issues? I want to say something here. Okay. Forgetting a little bit about football, the important thing, in my opinion, is that also, sometimes I understand the behavior that people call us the name, because some people are black or doesn't matter, make some things. I speak more now in Cyprus, but in Portugal, for example. If you see five blacks, the people get scared because they saw something, and because of many people, some of us, we pay because this behavior. And that's why I understand sometimes the behavior of the people when, or they're scared or they are racist, because for example, if I your daughter it's my girlfriend, you be with this guy. This is sure. your wife is white. Yeah. It's okay. My wife is white. Yeah, but this is normal. Everybody look like whoa. You understand the point? It's just I understand a bit the behavior, but it's important to don't put everybody in the same area. Yeah, so you can't go to the generalization, yeah. Just because I think you said that because someone is stealing or doing something that we generalize and that everyone is like that. Why? Whites don't steal. Whites don't commit murders. Whites don't commit adultery. Whites aren't homosexuals. Whites aren't this way. They all are. So why do we generalize and say, oh, they're the bad guys, we're the good guys? What is it in your minds that makes you think that you're superior to anyone else and that they deserve to be treated differently? You're not any better. You're the same. And the people should be judged. Yes, if they don't play football well, you criticize them for not playing a good match, for doing something wrong in the pitch. But you leave the color, you leave the religion, you leave the whether they're gay or not out of the picture. Yes, criticize them and be critical and be constructive in your criticisms of them as players, because they're there in their spotlight and they deserve your praises when they do well, but to be critical when they don't do well. They're there, they understand that, and I think they respect that. If you tell them, you know, yesterday you didn't play that well, they'll respect that. But leave all the other stuff out. There's no room for that in sports or in your lives. And like I said before, if you start to think of people differently because of all the other things that I mentioned, religion or race or sexual preference,
then you need to question yourselves as to why, in your background possibly, why you are this way. You need to take a good hard look at yourselves. Θα ακούσουμε και την πρώτη μια σκοπέλη μας. Because it's the exact thing. Girls, it's the same thing with women. Κυρία, θα πάνω σε αυτό που λέτε, ξέρεις, στην Κύπρο, ας πούμε, ένας βαστρίτο παιδί του να σπουδάσει, ξέρω εγώ, τον γιο να σπουδάσει. Αν πάνε φέρεις μου μαύρη ή μουσουλμάνα, δεν υπάρχει τώρα. Sorry, sorry, but also here is my daughter's take at night, I want to know where is the guy. You understand? It's true. Να ακούσουμε τις απόψεις σου εσένα. Πώς έπιασε για αυτό το πράγμα. I just want to take one example that I see in Cyprus. For example, you all of us, you have the same uniform. Yes. This is supposedly. This is very good because you can see like this. You can see who is. Poor, who is rich? Everyone is equal. In my time when I studied, we have to go. Maybe I don't have the condition that I have now, but I go with one shoes every day. I look the other guy more. You know, look, oh my God, she's style and this, and this starts from here, and I think this is very good to don't be different. Yeah. This is one of the. I think it's very good. It's one of the options to start the education, to start to don't make bullying or something. Yes. So girls, don't avoid the question. The question stands, whether the girls say, for example, or whether your families would have a problem, say, for example, if you went to study in England tomorrow, or the States, or wherever, or a different country, whether your parents would have a problem if you brought someone from that country that was different from us. Cypriot, who wasn't Cypriot, who wasn't white, who was Muslim, whatever. Would your parents have a problem with that? Would you have? Would you have a problem with that? Maria? Το πιο με τον το μαύρο, με τον τη μαύρη, ναι, τότε επηρεάζεσαι πάρα πολλά. Όπως ακούεις τους γονείς σου και επηρεάζεσαι, μην πας να σπουδάσεις το πράγμα, μην κάνεις το πράγμα. Και ακούεις το συνέχεια, επηρεάζεσαι και το τι νιώθεις εσύ προσωπικά για τον άλλον άνθρωπο. Και το αγαπάς, δεν μπορείς να με επηρεαστείς. Εμείς στο σπίτι σου και ακούεις τους κάθε μέρα. Συμφωνώ και μπορώ να την καταλάβω και όπως σας είπα, όπως ξεκίνησα, ότι πρώτα η μόρφωση ξεκινάει μέσα από το σπίτι, από τους γονείς και μετά. Εγώ το έζησα αυτό προσωπικά γιατί εκείνη την εποχή η γιαγιά μου, του παππούς μου, κριτική, δεν είχαν. Η γιαγιά μου ήταν αμόρφωτη, δεν είχε πάει σχολείο, είχε μεγαλώσει 10 παιδιά, ήταν δύσκολο εκείνες τις εποχές. Και όταν ο πατέρας μου έφερε μέσα στο σπίτι μία μαύρη γυναίκα. Σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε. Ο γιος μου έχει πάρει μία μαύρη. Και μέσα στα χρόνια το αντιμετωπίσαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Η γιαγιά, ο παππούς όχι τόσο, αντιμετώπιζε διαφορετικά τη μητέρα μου από όλες τις υπόλοιπες νύφες, ας πούμε, που είχε. Αλλά, όπως σας είπα, με βοήθησε πάρα πολύ και η μητέρα μου και ο πατέρας μου να μου εξηγήσουν για ποιο λόγο η γιαγιά, ο παππούς βλέπουν διαφορετικά, γιατί δεν είχαν τη μόρφωση, δεν ξέρουν την καταγωγή, την ιστορία του ανθρώπου και γι' αυτό πολλές φορές θα την βρουν έτσι. Άρα πρέπει να τον δικαιολογήσεις επειδή δεν ξέρει. Αν ήξερε, τότε ναι, να του βάλεις χέρι και να του πεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Και έτσι μπορώ να καταλάβω την κοπέλα που είπε ότι
η γιαγιά της, ο παππού της. Και όντως επηρεάζει, γιατί εγώ μικρότερος με επηρέαζε όταν έβλεπα την ίδια τη γιαγιά μου να μιλάει άσχημα στη μητέρα μου. Επειδή ήταν μαύρη, επειδή ήταν από άλλη χώρα. Γι' αυτό το πιο σημαντικό είναι τα εφόδια που θα σου δώσουν οι γονείς και μετά το σχολείο. Αλλάζει όμως αυτό το πράγμα. Γιατί η μητέρα μου πολύ πιθανό να έχει πρόβλημα. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα, η κόρη μου. Σίγουρα, γενιά με γενιά, αυτό με τις νέες γενιές, λόγω της μόρφωσης εκπαίδευσης. Γιατί ευκαιρία να πας στο εξωτερικό, να σπουδάσεις, να συναντηθείς με άλλον κόσμο, να ανοίξεις το μυαλό σου. Οπότε βλέπεις κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά. Είναι δύο διαφορετικές γενιές και αλλάζει. Άρα μπορούν να το καταλάβουμε γιατί ο παπάς μας ή οι παππούδες μας συμπεριφέρονται έτσι. Γιατί είμαστε ένα απομονωμένο νησί που έρχεται σε επαφή με άλλον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει στην Κρήτη. Άρα το πράγμα να το περιμένουμε από τους μεγάλους. Αυτό το πράγμα είναι ένα παράδειγμα στην παλαιά μας από εσάς. Και από εμάς, διότι τώρα ήρθαμε σε επαφή με όλο τον κόσμο και βλέπουμε ότι με το να συμπεριφερούμαστε, με τον τρόπο που συμπεριφερούμαστε, είμαστε, να το πω έτσι κυπριακά, χορκάδες. Είμαστε χορκάδες. Είμαστε έξω από τον κόσμο μας. Είμαστε εντελώς αφύσικοι. Εμείς σαν νεολαία όμως πιστεύουμε να αρχίσουμε και βλέπουμε τα πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Έρχεται τόσο πολλά δρόμο να πράξεις και μεταξύ μας. Είναι παραπάνω πιο βαϊκές γενιές, ας πούμε οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Εμείς πλέον βλέπουμε έτσι πράγματα. Τούτο είναι πολύ καλό και τούτο πράγμα βλέπω εδώ και μέσα στο σχολείο μας που έχουμε πολλές διαφορετικές εθνικότητες και πρώτα είσαστε μαθητές τούτου του σχολείου και μετά είσαστε ό,τι είναι. Ακόμα και μια συμβουλή, ακόμα και όταν τελειώσετε το σχολείο σας και πάτε για σπουδές, πάτε στο εξωτερικό, πολλές φορές ξέρετε ότι ακόμα και όταν μεταναστεύουν είτε για οικονομικούς λόγους είτε για σπουδές, η πρώτη συμβουλή που μας έδιναν οι γονείς μας ήταν να κάνεις παρέα με Έλληνες, να κάνεις παρέα με Κύπριους. Αυτό σε κάνει να αντιμετωπίσεις τους άλλους διαφορετικά. Ότι όταν έβλεπες έναν Άγγλο, έναν Αμερικάνο, έναν Ινδό, λες δεν τον κάνω παρέα, δεν τον ξέρω, τον φοβάμαι. Από εκεί ξεκινάει. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι πολλοί βγαίνουν έξω και οι νεαροί που θα φύγουν, θα πάνε εξωτερικό, θα σπουδάσουν, ότι πρέπει να κάνουν και με άλλες κουλτούρες. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να βλέπετε, να μαθαίνετε την ιστορία, τις διαφορετικότητες, στον τρόπο εννοώ, πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς μεγάλωσαν. Είναι πολύ ωραίο να γίνεται αυτή η μίξη, πραγματικά. When you guys go to study in the next year or a couple of years at university and you go to England, or the most important education you will receive is not in the walls of the university, it's outside the university. To being exactly what Marcos is saying, to be able to adopt and to change, because next to you in the class, you're going to have, yes, a Chinese, an African, a homosexual, a Muslim, all around you. Can you cope, or are you going to say, no, I'm going to exclude myself, I'm going to London because there's lots of Cypriots in London and there's lots of Greeks and there are people I can associate with. If you go with those ideas, that I'm going to Manchester because there's 2,000, 3,000 Cypriots in Manchester, or I'm going to London because there's 5,000, 10,000 students, or Leicester, whatever, because there's Cypriots, you're going like this. And you're coming back not as educated adults, but you're coming back with blinders. You will not have educated yourself. You have to go with a different mentality, with an open mind, to be able to be willing to learn and to accept everyone. Not for the color of their skin, not for their religion, but for who they are as people. Because as I told you before, there's idiot Cypriots, lots of them. But why do we associate with them? Because they happen to be the same color. Μπορεί να είναι όπως είπε ο κύριος Αζάς, χωριάδες, γαϊδούρια, οι Κύπροι. Αλλά μπορούμε μαζί τους γιατί, δεν Κύπροι. But if I have something to gain from someone different, why don't I take that opportunity? Why do I have to stick with the idiots? The education is outside the four walls of the university, guys. And the sooner you learn to accept that, and associate with different people, different cultures, and accept everyone for who they are, the better you'll be.
Εγώ πιστεύω πως ο ρατσισμός ξεκινά από το σπίτι. Αν οι γονείς σου είναι ρατσιστές και δεν θέλουν να κάνεις παρέα με εκείνες που λένε Κύπροι, τότε και εσύ ο ίδιος θα έχεις αυτό το mindset και δεν θα είσαι open-minded. Και εγώ πιστεύω έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στην Κύπρο. Πώς... Ένα μόνο. Πώς... We're not open-minded. We're not open-minded, no. And this is why I tell you, Alexei, you have to question as to why. You have to go back and do some soul-searching as to why do we carry these mentalities? Why do we have these attitudes to something different? Is it because somewhere in our history we were far superior? Yeah, if you look back thousands of years ago, Cyprus had a very bright history for a very short period of time. But what have we contributed to human society or to the world since then? Absolutely nothing. If anything, we might have caused problems. So why do we think that we're superior to everyone else? And we do have this attitude, possibly the older generations, and I would like to think that the younger generation is evolving and moving forward, but why do we think that we are superior to everyone? Because we characterize everyone. Οι Ρωσίδες είναι έτσι, οι Βουλγάρες είναι έτσι, οι Μαύροι είναι έτσι, οι Εβραίοι είναι έτσι, οι Αράβιες είναι έτσι. Ναι, and I say, you know how we have that comment, un Arabiyes, un Burschi. Yeah, but look at what the Arabs have done in their countries, and look where we are. They turned the deserts into paradises. Look at the Israelis, the same thing. 100 years ahead of us. Why? Are they smarter than us? No, we just have this mentality that, you know, because they crucified Christ 2,000 years ago, they're Jews. Black label. They crucified Christ. And we still carry those mentality 2,016 years later, we still have this mentality that the Jews are Jews. How stupid can we be? Because in my mind, it's stupidity. That you carry a grudge against a people, a religion, because they crucified your prophet. And you carry that 2016 years later. Να μην μείνουμε με το stupidity, να μην κλείσουμε με το stupidity, αλλά οι παίχτες αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξεκουραστούν. Ο Μάρκο Αγγλίος είναι προπόνηση, νομίζω. Εσύ είναι ο Μάρκος. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξεκουραστούν, αν θέλετε να τους πείτε κάτι, κάτι τελευταίο, if you want to say something to the children, because I know that you have to go home, and take a rest, and do you have something for the last? Καλό. For me it's not difficult, but I don't want to say it because Απλά εντάξει, επειδή είναι το ΑΠΟΕΛ, πιστεύτηκε το ΑΠΟΕΛ είναι πιο ακραία με τα θέματα, έτσι σκέφτονται. Αλλά είναι όλοι έτσι. Όπως είπατε, ας πούμε πριν ότι είναι όλοι αυτοί που είναι τον λαό, έτσι, όλοι που λάμε έτσι. Εννοείται, είναι μπράβο σου το επίσημα της το πράγμα. Και είναι μόνο που την γεφτήκα με τη φανατική, ας πούμε. Έχει πολλά φορμόνους ανθρώπους που αν και λένε ρατσιστικά και τίποτα γύρω. Φορμένους. Ναι, σε εισαγωγικά όμως φορμένους. Ευθεία, εντάξει, απλά επειδή ξαναπαναμβάνω κάτι πρέπει να βγει, αν θέλετε... Ένα άλλο πράγμα ήθελα να πω, ήταν όσον αφορά το ρατσισμό στην Κύπρο. Είναι πιο εύκολο και ίσως να είναι εφικτό να εξαλειφθεί ο ρατσισμός
από το family conditioning που έρχεται στην εμπορία και όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Μέσω της μόρφωσης, μέσω του σχολείου, της διαπαιδαγώγησης στο σχολείο, στο σπίτι και στο σχολείο. Αλλά όσον αφορά το ρατσισμό από τα σωματεία, τους συλλόγους που αναφέρετε προηγουμένως, εκεί υπάρχει το πολιτικό κόστος. Για τιμωρησία, πίσω από την ατιμωρησία, κρύβεται το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, τιμωράσει, σκέφτεσαι τα κόμματα, οι παράγοντες, τα σωματεία, σκέφτεται να κάνω αυτό το πράγμα, τα μετέπειτα. Λοιπόν, δηλαδή, το πολιτικό κόστος δεν είναι μόνο για το ρατσισμό, αλλά και για τα οικονομικά του αυτού του τόπου και για όλα τα πράγματα. Και αυτό έχουμε την κατάγκια μας σε αυτή την κοινωνία που έχουμε. Λόγω της ατιμωρησίας, και η ατιμωρησία πηγάζει λόγω του ότι πίσω από τη σκέψη μας είναι το political cost. Από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, δεν είμαστε τόσο αποφασισμένοι. Δεν μπορεί να το εξαρτήσει. Λίγο γρήγορες ερωτήσεις. Ναι. Οι συμπαίκτες κάνουν κάτι για το βοηθού, ας πούμε, κάποιες φορές που να πει, να πάει να πει, που γιατί κάτι, για να υπερομιστούν. Σίγουρα, βοηθάνε πάρα πολύ οι συμπαίκτες. Είναι πολύ σημαντικό, πάντα προσπαθούν να σε προστατεύσουν. Εγώ το έχω νιώσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω είναι αυτό που σας λέω, γιατί όταν κάθε μέρα αλλάζεις τα ίδια αποδυτήρια, συναναστρέφεσαι κάθε μέρα με τους ίδιους ανθρώπους και αυξομειώνεις τα πράγματα, κουλτούρα και όλα αυτά, αρχίζεις και μαθαίνεις τον άνθρωπο καλύτερα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για αυτόν μετά, για τον συμπαίκτη μου, να έρθει να με βοηθήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Όταν δεν με ξέρει και είναι απόμακρος και δεν ξέρει τι γίνεται, είναι λογικό να κρατήσει μια στάση αρνητική ή πιο απόμακρη. Αλλά συνήθως, επειδή όλοι οι συμπαίκτες μου, δηλαδή γινόταν σε όσες ομάδες είχα συνεργαστεί, ήμασταν σαν μια οικογένεια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό φέτος στον Άρη. Ναι, μια οικογένεια. Φίλατε και ο παίκτες. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί αν ξέρετε, αν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, δεν είμαι ο μοναδικός μαύρος στην ομάδα στον Άρη. Έχουμε ακόμα 3-4. Και όλοι είναι το ίδιο. Πάντως θα κερδίσει ο παδούς ο Άρης την μέρα, κύριε Αρτιτάνε. Ξέρουμε ο Μιχάλης, ο κύριος Αρτιτάνε. Όχι, ο Βαλιβέφετο. Χρειάζω, βάβα, έτσι ο Μάρκο Μίσης, ο Σαριανή. Καλώθητε. Όταν δεχτείτε ένα ρατσιστικό σχόλιο που είναι ένα αντίπαλο και έρχεται το συμπαίχτη σας και σας υπερασπίζεται, σας βοηθά και μετά βλέπετε τον ίδιο το συμπαίχτη σας να το κάνει στον άλλον αντίπαλο, πώς αντιδράτε εσείς, πώς σκέφτεστε για τον ίδιο σας? Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ακόμα μου είχε τύχει και αυτό. Προσπάθησα να του πω ότι, κοίταξε, πριν δύο λεπτά έλεγες κάτι για αυτόν. Ήρθες να με προστατεύσεις επειδή έλεγε κάτι για μένα. Και μετά από δύο λεπτά πας και κάνεις το ίδιο. Και μου λέει, ναι, έχεις δίκιο πάνω στα νεύρα μου. Προσπαθείς να κρατάς ισορροπίες. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Προσπαθείς πάντα να κρατάς ισορροπίες, να μην ξεφεύγεις. Εγώ ήθελα να μην είμαι αρνητικός και να αρχίζω. Έχω την ελπίδα ότι ναι, εσείς οι νεαροί θα τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα. Μια παλιά μαθήτρια μας, η Δέσποινα Αρτηματά, πήρε συμπαίκτη του του Μαρκού Μισαέλ, τον Καρλίτο. Οκ, παντρευτήκα, έχουμε ως παίκτης της ΑΕΛ, ο Καρλίτο. Τώρα πήγε Ομόνια. Πήγε Ομόνια. Πήγε Ομόνια, εντάξει, οκ. Δεν ξέρω τι είχε φύγει και επέστρεψε. Εκάμα μωρό μαζί. Εκάμα μωρό, ο Καρλίτο και η Δέσποινα. Την οποία μπήκε η αδερφότεχνη μου, η Μαρίκλα, η κόρη του κύριου Νίκου και βάφτισε στην Πορτογαλία. Ήταν και ο Καρλίτος στην βάφτιση. Και από ό,τι έμαθα πρόσφατα θα την βαφτίσουν και εδώ στην Κύπρο. Οπότε βαφτίστηκε σε δύο εκκλησίες, θα βαφτιστεί σε δύο εκκλησίες το μωρό. Ο παπάς και η μάμα πολύ σωστή. Πολύ σωστή και από την κατάλαβα και η οικογένεια, επειδή από την κατάλαβα από τον αδερφό μου τον κύριο Νίκο, που πήγε στην Πορτογαλία και γνώρισε, ήταν εκεί όλους της οικογένειας, δεχτήκαν και τον αδερφό μου και την αδερφότεχνη μου που θα την βάφτιζε τη μικρή τη Σάντς και όλους σαν τους ίδιους. Και νομίζω ο Καρλίτο η πάντα είναι στο σπίτι του κύριου Νίκου. Τον δεχόμαστε σαν αδερφό μας, σαν αγαπητός.
Ελπίζω να έχει στο μέλλον και άλλες κοπέλες, αν γνωρίσουν ποδοσφαιριστές ή αθλητές εδώ στην Κύπρο, αλλά και τα αγόρια, αύριο να φέρουν είτε έχρωμους είτε Κινέζους πίσω στην Κύπρο και να τους αποδέχομαστε και οι οικογένειες σας να τους αποδέχονται σαν, σαν ίσους. Okay. Παιδιά, να δώσω ένα χειροκρότημα του Μάρκου και του Μάρκου. Ευχαριστούμε σας πάρα πολλά και πήρε σας μια ώρα να πάρετε πάνω σας. Απλά επειδή οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν επαγγελματίες, πρέπει να πας σπίτι, να πας συγκεκριμένα φαγητά και ξέρω, ευχαριστούμε σας. Να θέλετε να μπορείτε να πάτε εμείς έξω την αγαπώ, να πάτε στάξη. Thank you.